από τα φωτοβολταϊκά. 340. Εδώ είναι φωτοβολταϊκά. 387 που λέει. Λοιπόν, πες μας, Αποστόλη, τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε δύο αγαπημένα ντέγε, τα οποία μας θα έχει προμηθεύσει η Sunwind, όπως κάνει στις περισσότερες δουλειές. Τριφασικά. Τριφασικά, 12 κιλοβάτ και 12. Τα έχουμε παντρέψει. Σύνολο έχουμε 24 κιλοβάτ κατανάλωση σε ρεύμα εδώ. Όχι, κατανάλωση, βγάζουμε 24 κιλοβάτ. Πάνελ έχουμε bifacial, 5,75, κατεβάζουμε 9.200 βατ την ώρα. Θα μπουν και άλλα όμως, ε. Θα συμπληρώσουμε και άλλα, γιατί εδώ τον κύριο Γιώργο δεν τον επαρκούν. Γιατί? Γιατί δουλεύει ανασανσέρ, δουλεύει πισίνα, ενδοδαπέδια θέρμαση και το αρχές Σεπτεμβρίου που τελειώσαμε εδώ το σύστημα, μέρα νύχτα έκαιγε 2 κιλοβάτ την ώρα. Μέρα νύχτα. Βάλαμε εδώ δύο μπαταρίες 15 και 15-30 κιλοβάτ, αλλά δεν επαρκούσε. Και θα συμπληρώσουμε. Κάστα, να μας τα πει καλύτερα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τι έχει, τι ιδιαιτερότητες έχει και περίπου τι καταναλώσεις έχει το μήνα ή τετράμινο, αν ξέρεις, Γιώργο. Κάθε μήνα που πλήρωνα ήταν γύρω στα 500 ευρώ. Ένας μήνας μου ήρθε 800 ευρώ ο Ιούλιος. Τότε δεν είχαμε βάλει βέβαια τα πάνελ. Και από ό,τι κατάλαβα, το σπίτι έχει πάρα πολλές μεγάλες καταναλώσεις. Βέβαια, έχω βάλει ό,τι καλύτερο υπάρχουν σε μηχανήματα, της ενδοδαπέδειας, της πισίνας, αλλά είναι πολλά τα οποία όλα αυτά καίνε. Ναι. Με τα φωτοβολταϊκά είδα τεράστια διαφορά. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι προς το απόγευμα δεν παίρνω καθόλου από τη ΔΕΗ, αλλά δεν μου επαρκούν για το βράδυ. Όταν ανάβω βέβαια όλα τα air condition στο σπίτι, γιατί συνήθως κοιμόμασταν με τα air condition το βράδυ. Με τους καύσονες, λέμε τώρα. Με τους καύσονες, ναι. Τώρα η λύση που έχουμε βρει είναι με μερικά φωτοβολταϊκά ακόμη να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Οπότε πιστεύω να μην έχω θέμα και ίσως να καταργήσω και τη ΔΕΗ εντελώς. Οπότε από τα 9 θα πας στα 13-14 kW panel. Ναι, όσα μας παίρνει θα τα βάλουμε. Είναι πολύ βασικό αυτό που έχω καταλάβει. Ναι, είναι πολύ βασικό τα πάνελ. Και όπως λέω και εγώ, η δύναμη δεν είναι εδώ βάζω μπαταρίες για να έχω ρεύμα. Η δύναμη είναι πάνω. Δηλαδή είναι ωραία να πηγαίνεις το βράδυ και να έχεις φορτισμένες τις μπαταρίες σου. Δεν σε νοιάζει τίποτα από εκεί και πέρα. Ωραία. Και τι έχουμε, ενδοδαπέδια είπαμε, πισίνα, εσωτερικό ασανσέρ. Μαγειρεύουμε σε φούρνο κανονικά όλα. Ηλεκτρικό φούρνο, ναι, όλα δουλεύουν με το ρεύμα. Συν όλα τα σταθερά που υπάρχουν στο σπίτι ή κατά καιρούς. Φανταστείτε ότι έχω ένα air condition που είναι 50.000 kW. BTU. 50.000 BTU. 12.5 kW την ώρα όταν το ανάβουμε. Οπότε είναι λογικό τώρα αυτό. Αν δουλέψει το air condition αυτό με το ασανσέρ, είναι λογικό να μην σε καλύπτουν. Είναι πολύ λογικό. Η πισίνα, τα μηχανήματά της τι καταναλώσεις έχουν, ε? Νομίζω έχουν 1,5 με 2 κιλοβάτ από ό,τι έχουμε δει. 1500 βάτ, ναι. Η οποία δουλεύει από 6 μέχρι 10 ώρες. 8 με 10 ώρες μάλλον. Άρα 15 κιλοβατόρες μόνο για την πισίνα. Μία μπαταρία είναι μόνο για την πισίνα. Είναι μεγάλες οι καταναλώσεις. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make it. Εδώ έχουμε βάλει bass bar. Ασφαλιοδιακόπτες στα 300 αμπέρ DC. Α, είναι βαρέος τύπου bus bar αυτό, ε. Ναι, ναι, και οι διακόπτες. Αυτούς δεν τους βρίσκουμε εύκολα.
Ο διακόπτης αυτός είναι για τον DC, να κόβει τις μπαταρίες. Ναι, ναι. Εδώ κλασικά ο αποστόλης, όπως πάντα, πίνακας τη Legrand IP65 με λάστιχο γύρω-γύρω για στεγανοποίηση, παρόλο που είμαστε σε κλειστό χώρο, αλλά είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας πίνακας. Τα κλασικά. Αντικεραυνικά. Ναι, και όλα αυτά που χρησιμοποιούμε. Ωραία. Εδώ περνάνε τα καλώδια μας, τα AC και τα DC, εδώ στις ολινώσεις. Το κανάλι μας, με όλες τις καλωδιώσεις εδώ μέσα, γίνεται ο χαμός. Είναι πάρα πολύ καλώδιο εδώ μέσα. Λοιπόν, για πες μας εδώ τι τραβάμε τώρα. 1500 βατ τραβάει το σπίτι. Και 3120, 3105. 3 τραβάει από τα πάνελ αυτός. Ναι. Και εδώ, από τα πάνελ. Και, όχι, βάλτε το εκεί που ήταν πριν. Και 3-4 τραβάει αυτός. Τώρα έκλεισε και το βεντιλατέρ του inverter. Εδώ έχουμε βάλει τα δακτύλια για μαγνητικά πεδία, όπως λέει ο κατασκευαστής, και εδώ. Αυτά είναι τα ισολινώσια για την πισίνα, ε. Ναι. Και τι άλλο. Εσωτερικό ασανσέρ. Και ασανσέρ, ναι. Να τραβήξουμε τον ασανσέρ. Να το δείξουμε. Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε την πισίνα να δουλέψει. Ναι. Που ήταν και κλειστή τόσο καιρό, λείπατε διακοπές. Οπότε πόσες μέρες θέλει να καθαριστεί. Θα θέλει 3-4 μέρες για να καθαρίσει. Να δουλεύει σε ρί. Πρέπει να δουλεύουν σε ρί 10 ώρες το λιγότερο την ημέρα. Για πάμε. Ανοίγω. Δυόμιση τραβάει κιλοβάτ εδώ και ένα κιλοβάτ εδώ, 3,5 κιλοβάτ. Τώρα κατεβάζει 5 και 4,200 από τα πάνελ. Βγήκε ο ήλιος. Είμαστε στο φουλ τώρα. Έχουμε και συννεφιασμένη μέρα σήμερα. Ωραία. Το ασανσέρ πόσο τραβάει? 10 κιλοβάτ. Αλλά στιγμιαία για λίγο. Όχι. Μέχρι να πάει στον προορισμό του. Μέχρι να πάει στον προορισμό του 10 κιλοβάτ. Κάτσε να πάω το πατήσω να το δεις. 3 κιλοβάτ λέει εδώ τραβάει. Και από εδώ, τώρα. Και από εδώ κάτι ψηλά. Και βλέπετε ότι το κοίτα 9. Ο, 10. Ο, 10 κιλοβάτ. Κοίτα 11. Άστε. Και 10 από εδώ. Όχι. Και 5, 5 από εδώ. Και 5 από εδώ. 11. Όλα που κινήσαμε. Και δίνει 10 κιλοβάτ μπαταρία. Ναι. Απίστευτο, ε. Αυτός ο κάθε inverter αποστόλη πόσο είναι? Τι εννοείς? Πόσα κιλοβάτ είναι? 12 και 12, 24 τριφασικό. 24 τριφασικό. Άρα τα 12 που τραβάει τώρα από εκεί δεν ζορίζεται. Όχι, γιατί επικοινωνούν μεταξύ τους. Ωραία. Ας πούμε τώρα πώς θα τραβάγαμε. 11 ακόμα κάτι ασανσέρ μαζί με πισίνα. Μαζί μέχρι τα 24 Ωραία. Καλύπτουν όλο το σπίτι για να δουλεύουν όλα. Ναι. Μπράβο. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεχάσαμε τον Γιώργο. Ξεχάσαμε το αφεντικό τον Γιώργο. Ευχαριστώ για όλα, Γιώργο. Πολύ εξυπηρετικός. Πολύ καλός. Και να ευχαριστήσω και τον Αποστόλη πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να μου κάνει τέτοια δουλειά. Τελειομανής, μου αρέσει πάρα πολύ, μπράβο του, καλός και πάρα πολύ εξυπηρετικός. Όποτε τον χρειάστηκα ήταν δίπλα μου. Και έχουμε και συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε.